υπάρχουν συνάδελφοι που αυτή τη στιγμή βάζουν ξυπνητήρι για να προλάβουν να σηκωθούν να κλείσουν το ραντεβού. Τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα, φυσικά τα μεσάνυχτα. Ιστορίες για γέλια και για κλάματα. Κι όμως αυτή είναι η καθημερινότητα των εκπαιδευτών οδήγησης. Προσπαθούν να μείνουν ξάγρυπνοι μέχρι τα μεσάνυχτα ή ξυπνούν την κατάλληλη στιγμή μόνο για τα ραντεβού στο μηχανολογικό, τα οποία εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες. Περιμένουμε 12 η ώρα τη νύχτα να ανοίξει η πλατφόρμα, έτσι ώστε να μπούμε να κλείσουμε τα ραντεβού μας. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν όλη μέρα έχουμε μία πίεση και ένα φόρτο μεγάλο εργασίας, είναι πολύ δύσκολο να μπαίνουμε ξάγρυπνοι για να κλείσουμε το ραντεβού της επόμενης, μετά από 2 ημέρες κλείνεται το ραντεβού. Όλες οι διαδικασίες που λειτουργεί το μηχανολογικό στο πόστο το δικό μας, δηλαδή είτε είναι για να βγάλετε μια νέα καρτέλα για να ξεκινήσετε το δίπλωμα, είτε είναι θέλετε να ανανεώσετε το δίπλωμά σας, είτε είναι απώλεια, είτε έχει συμπληρωθεί η καρτέλα και θέλετε να την αντικαταστήσετε, όλες οι λειτουργίες οι οποίες πρέπει να περάσουν από εδώ είναι στα ραντεβού αυτά που πρέπει να κλειστούν. Την ίδια ώρα παραμένουν τα προβλήματα για τη διεύθυνση μεταφορών λόγω έλλειψης προσωπικού, καθώς έχει αποδεκατιστεί, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ακόμη καθυστερήσεις για τις καρτέλες και τα δελτία υποψήφιων οδηγών. Βγαίνει ένα μικρό ποσοστό καρτελών, δηλαδή τη μέρα μπορεί ο κάθε εκπαιδευτής να βγάλει 2 μονές, 2 μονάδε ή ένα διπλό. Αλλά αυτό δεν αρκεί σε αυτή τη φάση. Η υπηρεσία εδώ, το μηχανολογικό, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά αν δεν γίνουν αυτές οι προσλήψεις, έχουμε σοβαρό θέμα. Όχι, έχει λυθεί το πρόβλημα, έχει αμβληθεί το πρόβλημα, αλλά η λύση δεν έχει έρθει ακόμα. Περιμένουμε τα καινούργια άτομα τα οποία θα έρθουν από την περιφέρεια στη διεύθυνση μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία. Και ενώ το ενδιαφέρον για την έκδοση διπλώματος ζεστάθηκε και πάλι, τώρα οι υποψήφοι δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμες ημερομηνίες. Έχει συσσωρευτεί ένας αριθμός αλφα καρτελών, το οποίο έχει σαν συνέπεια να θέλουν όλοι να δώσουν σήματα. Αλλά δεν υπάρχουν ημερομηνίες για να δώσουμε σήματα. Καθυστερούν πάρα πολύ οι ημερομηνίες αυτές και αυτό λόγω της έλλειψης προσωπικού της υπηρεσίας. Οπότε πάμε πάλι στο άλλο κομμάτι, το θεωρητικό πίσω. Οι εκπαιδευτές οδήγησης τηρούν στάση αναμονής έως ότου υπάρξει η πολυαναμενόμενη ενίσχυση της υπηρεσίας που θα επισπεύσει τις διαδικασίες.